Επτάπολης θα αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο οικολογικής γεωμετρικής πόλης. Φανταστείτε μια τεράστια τούρτα τριών ορόφων με άνηση ακτίνα μήκους μεταξύ τους. Το Ζωστήρα, το Κύτταρον και τον Πυρήνα με τη Θόλο. Ο πρώτος μέγιστος κύκλος θα περιλαμβάνει σε 7 ισομερή πέταλα τα κτηριακά συγκροτήματα του ισογείου επίπεδου της πόλης. Σε κάθε πέταλο, στην εξωτερική καμπύλη πλευρά του, εκτείνονται τα Ολύμπια τείχη της Επτάπολης, ύψους 7 μέτρων, ενώ στις διασταυρώσεις τους θα τοποθετηθούν οι 7 πύλες της Επτάπολης. Από το σημείο που ανατέλει ο ήλιος στις 21 Μαρτίου κάθε χρόνο και στην απόλυτη ευθεία της νοητής ακτίνας της Ιαρινής Ισημερίας που θα διασχίζει την Επτάπολης, θα τέμνεται η πόλη σε 2 ίσα μέρη. Αυτό θα αποτελεί την κυρίαρχη γεωμετρική συντεταγμένη της Επτάπολης στη σχέση της ελλειπτικής κινήσεως της Γης περί των ήλιων στο ηλιακό μας σύστημα. Η ημέρα της Ισημερίας, στις 21 Μαρτίου κάθε έτους, θα θεσμοθετηθεί σαν ημέρα επίσημης εορτής της Επτάπολης. Η Ισημερία εορτή θα είναι αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στα 2 ίσα ημισφαίρια του πλανήτη. Την ημέρα αυτή θα κρίνονται και θα βραβεύονται όλες οι ετήσιες προσπάθειες των ιδιωτικών, επιχειρηματικών και κρατικών φορέων στις χώρες του κόσμου που εργάστηκαν για τη διάσωση, βελτίωση και εξέλιξη της Πανίδας και της Χλωρίδας, του οικοσυστήματος, της γης ως φορέα ζωής όλων των όντων και των φαινομένων με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο. Η Επτάπολης, εκτός από τα οδικά και θαλάσσια δίκτυα, θα συνδεθεί με μαγνητικό τρένο με τις περιοχές Λιβαδιά, Θήβα, Αράχοβα, Δελφή, Αντίκυρα και Όσιος Λουκάς. Από 2 εισόδους και εξόδους του υπόγειου μαγνητικού τρένου, οι επισκέπτες θα μπορούν με ευκολία και άνεση να βρεθούν στην κεντρική πύλη του φωτός της Επτάπολης. Για κάθε επισκέπτη, αλλά και για κάθε πολίτη της γης που έχει κινητικό πρόβλημα, οι μελετητές έχουν προβλέψει να μπορεί εντελώς μόνος του να εισέλθει μέσα στην πόλη, να επισκεφθεί όλα τα κτηριακά συγκροτήματα που βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα της πόλης και με το GPS που θα προμηθευτεί από την κεντρική πύλη να ακούει στη γλώσσα που επέλεξε την περιγραφή για οποιοδήποτε κτηριακό συγκρότημα ή άγαλμα ή εργοτέχνης βλέπει μπροστά του. Μπροστά στην είσοδο της Επτάπολης, η Ελλάδα στεφανώνει τον Αλέξανδρο. Στο θαυμάσιο αυτό λιπτό βλέπουμε τον Μέγα Αλέξανδρο καθισμένο σε θρόνο. Στο αριστερό του χέρι κρατά μια νύχη. Στο δεξί του κρατά το σκύπτρο που φέρει στην κορυφή ένα χελιδόνι που στέλνει το μήνυμα. Αυτός που θα ξανάρθει. Στα πόδια του Αλέξανδρου 2 λέοντες, σύμβολα δυνάμεως. Στο κάτω μέρος του βάθου η ιστορία και η δόξα. Όρθια πίσω του η Ελλάδα στεφανώνει το μεγάλο τέκνο της. Μπροστά στα προπήλαια ο επισκέπτης θαυμάζει το γεωμετρικό σχεδιάγραμμα της Επτάπολης. Στο πάνω μέρος διαβάζουμε το δόγμα του Πυθαγόρα. Να σέβεστε την γεωμετρία και την αριθμητική μου, τις αναλογίες και τα συμμετρίες, διότι αυτά αποτελούν τη γνώση του Θεού.